Άλλη μια επιτυχία της αστυνομικής διεύθυνσης Φωκίδας, συγκεκριμένα αστυνομική της διεύθυνσης ασφαλείας Αττικής του τμήματος Παιγνίων, σε συνεργασία με αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Σιτέας και ύστερα από διακριτική επιτήρηση, με συντονισμένες ενέργειες και ευνηδιαστική έφοδο, διενήργησαν έλεγχο για θέματα αρμοδιότητάς του σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ερατινή Φωκίδας και συνέλαβαν για παράβαση του νόμου περί απαγόρευσης παιχνίων έναν άνδρα κάτοικο της περιοχής. Οι αστυνομικοί κατάσχισαν τρεις ηλεκτρονικούς υπολογιστές με λογισμικό πρόγραμμα του τυχερού παιχνιδίου Φρουτάκια, τέσσερα ηλεκτρονικά παιχνιομηχανήματα τζόγου τύπου τρίλιζα και 392 ευρώ. Ο άνδρας που συνελήφθηκε με τη σχηματιστή σας σε βάρος του δικογραφείου οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημελικών άμφισσας. Με άντρες της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής και συγκεκριμένα της Υποδιάς της Οικονομικού Εγκλήματος, σε συνεργασία με αστυνομικούς της περιοχής μας του ΑΤΑ συγκεκριμένα, ύστερα από επιτήρηση αρκετό χρόνο και κάποιες συντονισμένες ενέργειες και των δύο, καταφέραν και εντοπίσαν ένα κατάστημα στην Ερατινή Φωκίδας, στο οποίο λειτουργούσαν και κατασχέθηκαν παιχνίδια τύπου Φρουτάκια, τέσσερα ηλεκτρονικά συγκεκριμένα, τύπου Τρίλιζα και τρεις ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Μάλιστα. Καθώς και κατασχέθηκε το ποσό των 392 ευρώ. Κύριε Διευθυντά, πόσο συχνό είναι το φαινόμενο να παρατηρούνται σε καταστήματα κάτω από κάλυψη να λειτουργούν τέτοια ηλεκτρονικά παιχνίδια? Ευτυχώς δεν είναι συχνό στην περιοχή μας. Ό,τι οτιδήποτε διαπιστώνουμε βέβαια, όπως είδατε, υπάρχει αποτέλεσμα. Από εκεί πέρα, είναι τελικά παράνομα ή έχουν νομιμοποιηθεί αυτά, κύριε Διευθυντά? Από τη στιγμή που δεν έχουν νομιμοποιηθεί, γι' αυτό έγινε και δικογραφία, γι' αυτό και κατασχέθηκαν, γι' αυτό και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα δράστης. Όπως τόνισε ο αστυνομικός διευθυντής Φωκίδας, κ. Χριστόπουλος, οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τέτοιου είδους παιχνίδια, καθώς κανείς δεν βγήκε κερδισμένος. Ό,τι χειρότερο είναι το βασικότερο από όλα. Γιατί ο παίχτης είναι εκείνος ο οποίος πληρώνει, ο παίχτης είναι εκείνος ο οποίος ταλαιπωρεί την οικογένειά του, ο παίχτης είναι εκείνος που δημιουργεί προβλήματα και πολλά και διάφορα. Τι προτείνετε? Όχι βέβαια ότι απορρίπτεται εκείνος ο οποίος έχει τα παιχνίδια, λίγο μόνο. Τι προτείνετε σε όλους αυτούς που σκοπεύουν να δοκιμάσουν την τύχη τους, κύριε Διευθυντά, με αυτόν τον τρόπο? Ότι κανείς δεν κέρδισε ποτέ τίποτα από όλα αυτά.